Ευχαριστώ κυρία Πολίτη για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας και εσάς και τους ακροατές σας. Καλησπέρα σας κύριε Τιμούδη, ζητώ τη βοήθειά σας για να διαγνώσουμε έτσι πιο καθαρά το τι συνέβη στην συνάντηση του κυρίου Μπλίνκεν με τον κύριο Τσαβούσογλου. Θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Τι σκεφτόμουν, γιατί έβλεπα διάφορα δημοσιεύματα και αρθρογραφίες και συναδέλφων, αλλά και ιστορικών που ασχολούνται πλέον με τα γεωπολιτικά και έλεγαν οι περισσότεροι το «είδον ήλθον απήλθον» για τον κύριο Τσαβούσογλου, το οποίο είναι μια παράφραση, αυτό είναι από σπαράγματα του Δημόκριτου, κατά το Veni Vidi Vici του Κέσαρα, όταν πήγε σε σύγκλιτο για την νίκη του το 47 π.Χ. εναντίον του Πόντου Φαρνάκη τότε, στην μάχη, στην πόλη Ζήλα. Εδώ τι έχουμε από τα δύο? Ενίκησε ή απλά απήλθε ο κύριος Τσαβούσογλου ή κέρδισε κάτι και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να το δούμε? Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντάς σας θα συμφωνήσω με το συμπέρασμα στο οποίο ήρθαν οι συναδελφοί σας. Ναι. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσαβούσογλου και κατ' επέκταση ο κύριος Ερντογάν δεν είναι Κέσαρας. Ναι. Για την ακρίβεια απέχει πάρα πολύ από το να είναι Κέσαρας. Επομένως, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως η Τουρκία, για την ώρα τουλάχιστον, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που συνεχίζω να πιστεύω ότι η Τουρκία κάποια στιγμή θα πάρει τα F-16, ναι, αλλά για την ώρα διαφαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν το χατήρι στον κύριο Ερντογάν. Και αυτό συνδέεται ασφαλώς με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέδεσαν το ζήτημα των F-16 με τα συγκεκριμένα εξής ζητήματα. Ναι. Το πρώτο ζήτημα αφορά ασφαλώς την εισδοχή στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Ναι. Κατά την άποψή μου θεωρώ ότι ο κ. Ερντογάν δεν θα ενδώσει στο αίτημα των δύο αυτών χωρών. Ήδη η Σουηδία έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προκειμένου να μπει στη συμμαχία με έναν έμεσο τρόπο μέσω της στρατιωτική συνεργασία σε διμερές επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο λόγος ασφαλώς που ο κ. Ερντογάν δεν θα ενδώσει είναι διότι πολύ απλά δέχεται μεγάλη πίεση από το εσωτερικό του και δεν πιστεύω ότι πριν τις εκλογές θα θελήσει να δείξει την οποιαδήποτε αδυναμία, ναι, η οποία ασφαλώς αδυναμία θα εκλειφθεί από το εσωτερικό του και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως μια πολύ μεγάλη υποχώρηση. Το δεύτερο στο οποίο θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέδωσαν όσον αφορά το αίτημα της Τουρκίας για τα μαθητικά, έχει να κάνει με την κατάσταση στη Συρία. Είπα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία έχει έρθει πάρα πολύ κοντά με τις υπόλοιπες χερσαίες δυνάμεις της περιοχής, δηλαδή το Ιράν και την Ρωσία, και μάλιστα με συμμετοχή και της Συρίας, η οποία ασφαλώς αυτή η συνεννόηση στρέφεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλαδή των Κούρδων. Ναι. Επομένως, με βάση αυτά τα δύο μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ λογικό ο κύριος Μπλίνκεν να μην ενδώσει στους εκβιασμούς τους οποίους πίστεψε ότι θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Τσαβούσογλου. Άρα δεν είναι μόνο η στεναρά αντίσταση του κυρίου Μενέντες ή του κυρίου Ρις που είναι στους Ρεπουμπλικάνους, είναι και ο ίδιος ο κύριος Μπλίνκεν. Δηλαδή ο κύριος Μπλίνκεν ενδεχομένως να πάει κόντρα στην εκπεφρασμένη βούληση του κυρίου Μπάιντεν. Γιατί δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν πριν από τρεις ημέρες αυτά τα δημοσιεύματα που διέρευσαν από την Wall Street Journal που έλεγαν ότι πέρασε το αίτημα από το Λευκό Οίκο στο Κογκρέσο για την έγκριση των F-16. Βέβαια, και αυτό για να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί έχει μια διαδικασία. Δηλαδή, να πάει ένα άτυπο αίτημα του Λευκού Οίκου προς το Κογκρέσο, εκεί να δούμε τι ερωτήσεις προς διευκρίνηση θα στείλουν ξανά οι γερουσιαστές προς το Λευκό Οίκο για να τους λυθούν οι απορίες και να δούμε μετά αν θα πιστοποιηθεί. Κοιτάξτε να δείτε, έχει υποθεί πολλάκις ότι στις ΗΠΑ καλώς και πώς υπάρχουν εντός εισαγωγικών δύο ρεύματα σκέψης, ναι, τουλάχιστον όσον αφορά τη γεωστρατηγική αντίληψη που πρέπει να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Τη δεδομένη στιγμή θεωρώ πως η αντίληψη του να πιέσουν την Τουρκία για την ώρα υπερτερεί. Ασφαλώς αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και ο κύριος Μενέντες, ο οποίος κύριος Μενέντες ασφαλώς γνωρίζει την Τουρκία πολύ καλύτερα από πάρα πολλούς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει το λόγο του και να μην θέλει να δώσει κάποια πιο εξυγχρονισμένα όπλα στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα, το μέλλον θα δείξει κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να κόψουν εντελώς τον δεσμό με την Τουρκία. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους βασικούς λόγους που κρατάνε την Τουρκία στη συμμαχία, είναι πέρα από τη Συμφωνία των Σιτηρών, για την οποία δυστυχώς η Τουρκία μπόρεσε να αναδειχθεί
ως ειρηνοποιός δύναμη, εντός πολλών εισαγωγικών. Ναι. Τη χρειάζονται όμως και για ένα άλλο λόγο. Προκειμένου να διεμβολήσουν τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα μέσω του ιδεολογήματος του παντουρκισμού. Αυτό δεν λέγεται πάρα πολύ συχνά στον δημόσιο διάλογο, αλλά είπα, θεωρούν ότι η Τουρκία θα μπορέσει να αποτελέσει στο μέλλον πιθανώς έναν πολιορκητικό κρυό εναντίον αυτών των δύο δυνάμεων. Και εκεί ακριβώς πιστεύω και εγώ ότι θα τεθεί και το μεγάλο ζήτημα του κατά πόσο η Τουρκία εν τέλει θα θελήσει ή όχι να είναι μέλος της Δυτικής Συμμαχίας. Πιστεύω ότι η Τουρκία θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα σε αυτό το δίλημα, το οποίο θα της το θέσουν και οι ΗΠΑ από τη μια, αλλά και η Ρωσία όσον αφορά το τεστάρισμα της μεταξύ της σχέσης. Και το σίγουρο είναι πως για την ώρα η Τουρκία δεν θα πάρει το F-16. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να αποκλείουμε στο μέλλον οι ΗΠΑ κάποια στιγμή να θελήσουν να δελάσουν πιθανώς την Τουρκία, γιατί τώρα προσπαθούν να την πιέσουν, να την δελάσουν ασφαλώς με αυτό το οποίο βγήκε ως δημοσίευμα τις τελευταίες ημέρες. Κύριε Ιτιμούδη, και εγώ πρώτη φορά και τώρα μου το λέτε δημοσίως, αυτό που είπατε ότι η Αμερική ενδεχομένως να θέλει να χρησιμοποιήσει την Τουρκία για να στρέψει την Τουρκία κατά της Κίνας και κατά της Ρωσίας. Βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει, αν δούμε το χάρτη. Η Τουρκία, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, είναι πάρα πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί ως πολιορκητικός κρυός. Ήδη η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις στο πεδίο του παντουρκισμού και της σύναψης σχέσεων με τα τουρκογενή κράτη της Κεντρικής Ασίας. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο δεν αφήνει σε ησυχία τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα. Και θα προσθέσω, δεν αφήνει σε ησυχία ακόμη και το ίδιο το Ιράν. Ούτε το Ιράν, και θα ήθελα λίγο για να δούμε αυτές τις κινήσεις τις υπόγειες της Τουρκίας, ότι δεν εκτείνονται μόνο στο ευρασιατικό μέτωπο, αλλά πάνε και προς τα δυτικά, στην Αφρική δηλαδή. Βεβαίως, η αλήθεια είναι πως η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα πολυπλόκαμο δίκτυο και στην Αφρικανική Ήπειρο. Να θυμίσω εδώ ότι ειδικά σε χώρες οι οποίες αποτελούν τρόπον την άγιο πολιτικούς άξονες, όπως για παράδειγμα η Σομαλία, η οποία, όπως όλοι ξέρουμε, βρίσκεται στα στενά του Άντεν, τα οποία είναι στρατηγική σημασία στενά, τα οποία οδηγούν στη διόρυγα του Σουέζ. Εκεί ακριβώς η Τουρκία έχει στήσει μια στρατιωτική βάση, όπου εκπαιδεύει τις σομαλικές ενόπλες δυνάμεις. Και πέρα από αυτό, έχει και πάρα πολλές σχέσεις με διάφορα κινήματα στην περιοχή του Σαχέλ, η οποία περιοχή του Σαχέλ έχει, όπως ξέρουμε, στρατηγικά αποθέματα. Και ασφαλώς η Τουρκία προσπαθεί και στην Αφρική να επεκτείνει, αν θέλετε, την επιρροή της. Αυτό είναι κάτι το οποίο όντως είναι γνωστό και πάρα πολύ καιρό. Κύριε Ιτιμούδη, επειδή η Τουρκία έχει ήδη δηλώσει δια του Προέδρου της για να έτσι ιδρεώσει και τον καινούργιο όρο, να σπάσει το ρόδι για να στρέψει το βλέμμα της προς την Ευρασία. Θα το κάνει αυτό, αλλά θα το κάνει σιγά-σιγά. Δηλαδή θα απομακρυνθεί από αυτό που λέμε ένας δυτικός προσανατολισμός, τον οποίο τον είχε δείξει στην αρχή όταν μπήκε ο 21ος αιώνας. Θεωρείτε ότι σιγά-σιγά θα φύγει από αυτό που λέμε δυτική εξάρτηση, σε περίπτωση όμως που και οι δυτικοί αργότερα δούνε ότι είναι έτοιμοι να φύγει, ή μπορεί να μην το κάνει και ποτέ? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και αρκετά χρόνια η Τουρκία ακολουθεί το περίφημο στρατηγικό δόγμα του Νταβούτογλου. Το στρατηγικό αυτό δόγμα λέει κάποια πράγματα πάρα πολύ ξεκάθαρα για το ρόλο που θα πρέπει από εδώ και στο εξής να έχει η Τουρκία. Το βασικό που θα πρέπει να κρατήσουν οι φίλοι ακροατές είναι πως το δόγμα αυτό η Τουρκία περιγράφεται ως εισάξιος συνομιλητής των ΗΠΑ. Και μόνο από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το μέλλον, όπως το οραματίζονται τουλάχιστον οι Τούρκοι ηθήνοντες εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, είναι ένα μέλλον το οποίο δεν περιλαμβάνει την Τουρκία ως στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κατ' επέκταση της Νατοϊκής Συμμαχίας. Αντιθέτως, περιλαμβάνει μια Τουρκία, μια Ιωνή Τουρκία, η οποία θα μπορεί με τη θέση που κατέχει και με την επιρροή την οποία θα ασκεί σε αυτόν τον μεγάλο έτσι, γεωγραφικό χώρο, θα μπορεί να μιλάει με τις ΗΠΑ και ενίοτε να τις πιέζει. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς και από πάρα πολλά σημεία μέσα στο στρατηγικό δόγμα του Νταβούτογλου, όπως για παράδειγμα είναι η επιμονή σε διάφορα στρατηγικού τύπου σημεία, όπως για παράδειγμα τα σημεία πνιγμού, όπου τονίζει ότι το Ισλάμ κατέχει πάρα πολλά σημεία πνιγμού πάνω στο χάρτη. Τονίζεται επίσης από την στρατηγική σημασία που αποδίδει στην Ίσο Κύπρο. Επομένως, καταλαβαίνουμε διαβάζοντας αυτό το πόνημα ότι η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της όχι ως ένα σύμμαχο των δυτικών, αλλά αντίθετα ως μια δύναμη την οποία οι δυτικοί θα πρέπει να προστρέφουν. Επομένως, και μόνο από αυτό νομίζω ότι απαντώνται τα ερωτήματα
το κατά πόσο η Τουρκία θα θελήσει να το κάνει αυτό. Άρα θέλει, βλέπει τον εαυτό της, ότι μπορεί να αναδειχθεί σαν μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, λέτε, που θα κινείται αυτόνομα και ο στόχος της είναι από τους G20 να πάει στους G7. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό πιστεύω. Η διαδικασία αυτή γίνεται ήδη τα τελευταία 20 χρόνια. Προσπαθεί τουλάχιστον η Τουρκία να το πετύχει αυτό. Όντως γίνεται με αργούς ρυθμούς, διότι όπως καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο σκοντάχτηκε σε πολλά συμφέροντα πολλών χωρών. Και πιθανώς αυτό να είναι και το κρίσιμο σημείο στην Τουρκία, όπου εκεί θα δείξει κατά πόσο είναι διατεθειμένη να το ακολουθήσει ή όχι. Κύριε Τιμούδη, πριν περάσουμε λίγο στα τελευταία νέα, γιατί είχαμε και κάποιες κορώνες, θα πω εγώ, από τον κύριο Μετβέντεφ, με την απειλή πάλι πυρηνικού πολέμου σήμερα, σε περίπτωση που ενισχύσουν και οι Αμερικανοί, να δούμε τι γίνεται και σε αυτό το μπραντ εφέρ Αμερικανής και Γερμανίας για τον εξοπλισμό και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Θέλω λίγο να μείνουμε στην Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα στο κομμάτι των εκλογών. Θα είναι για μας τι πιο έξυπνο να κάνουμε, δηλαδή να συμπέσουν οι εκλογές με τις τουρκικές που φαίνεται ότι θα γίνουν στις 14 Μαΐου, να τις κάνουμε πιο νωρίς, πιο μετά? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Ασφαλώς γνωρίζουμε την ημερομηνία των τουρκικών εκλογών που ανακοινώθηκε τις προάλλες και θα είναι στις 14 του Μάη. Η αλήθεια είναι ότι το μεσοδιάστημα μεταξύ των εκλογών είναι κάτι το οποίο έχει ανησυχήσει πάρα πολλούς εδώ στην Ελλάδα, ναι, μεταξύ αυτών και εμένα τον ίδιο προσωπικά. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας τόσο πολύ ως κάτι το οποίο θα παίξει το ρόλο, διότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ήδη προετοιμασμένη να μπει σε μια κατάσταση πιθανώς και συγκρουσιακή με την Τουρκία στο μεσοδιάστημα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η Τουρκία, ανεξάρτητα με το πότε θα επιλέξουμε εμείς να προκυνήσουμε τις εκλογές, ότι θα κάτσει χρόνιμη. Θεωρώ ότι το μεσοδιάστημα αυτό, μεταξύ δηλαδή των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, πιθανώς να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση από την τουρκική πλευρά. Και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι επιχειρησιακά κυρίως και όχι τόσο σε πολιτικό επίπεδο. Επιχειρησιακά, γιατί και χθες που συνομιλούσε ο κύριος Τσαβούσογλου με τον κύριο Μπλίνκεν, είχαμε μπαράζ παραβιάσεων στο δικό μας εθνικό εναέριο χώρο, κύριε Τιμούδη. Αυτό δεν σταματάει από πλευράς Τουρκίας και είναι και στο πεδίο πλέον που είναι επιθετική η Τουρκία. Τώρα, να πάμε λίγο στο κομμάτι της μεγάλης εικόνας του πολέμου που έχει φέρει τα πάνω κάτω εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Θα συμπληρώσουμε πότε ήταν, 24 Φεβρουαρίου του 2022. Βλέπουμε ότι είναι συνεχή τα αιτήματα της Ουκρανίας για περαιτέρω ενίσχυση. Η Γερμανία από τη μία λέει εγώ θα δώσω οπλισμό σε περίπτωση που δώσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και έχουμε και τον κύριο Μετβέντεφ, ο οποίος λέει ότι πρέπει να αντιληφθούμε ποιος είναι ο πυρηνικός ασκός της Ρωσίας, η οποία απειλείται και τον οποίο ασκό θα τον ανοίξει σε περίπτωση που ενισχυθεί στρατιωτικά, εξοπλιστικά ή αμυντικά η Ουκρανία. Καταρχάς, εδώ να απαντήσουμε πάρα πολύ σύντομα, λέγοντας πως η στάση της Γερμανίας δεν μας προκαλεί κανένας είδους έκπληξη. Η Γερμανία λειτουργεί γεωπολιτικά με όρους χερσαίας δυνάμεως. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει να σπάσει το δεσμό της με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ένα δεσμό ο οποίος ναι μεν ξεκίνησε σε οικονομικό επίπεδο, αλλά στο μέλλον πιθανώς να γινόταν και πολιτικός. Αυτός είναι ένας γεωστρατηγικός στόχος, τον οποίο οι χερσαίες δυνάμεις έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με προεξάρχουσα φυσικά δύναμη τη Γερμανία. Επομένως, η άρνηση των οπλικών συστημάτων των Γερμανών θεωρώ ότι θα συνεχιστεί. Ασφαλώς θα ενταχθούν οι πιέσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θα μας υποξενεί καμία έκπληξη, ακριβώς για αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα, αυτό που παρατηρώ εγώ είναι πως υπάρχει μια κατάσταση διασύνης, αν θέλετε, προκειμένου να ενισχυθεί η Ουκρανία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, προκειμένου να προσπαθήσει να κάνει μια ακόμη αντεπίθεση για να ανακαταλάβει τα εδάφη. Έχουμε παρατηρήσει ότι η Ρωσία το έχει πάει τελείως σε έναν αγώνα κατατριβής. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει στοχεύσει τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο τη βολεύει. Είναι μια τακτική την οποία η Ρωσία έχει εφαρμόσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Και αυτός είναι και ο λόγος που το χρονόμετρο για την ώρα φαίνεται να χτυπάει κατά των Ουκρανών. Γιατί οι Ουκρανοί είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν την ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή για να μπορέσει να έρθει έρχεται μόνο με σύγχρονους εξοπλισμούς, προκειμένου να προσδώσει αυτή την κινητικότητα στον Ουκρανικό στρατό για να προχωρήσει στην ανακατάληψη εδαφών. Θεωρώ ότι μέχρι τον Φεβρουάριο θα πρέπει η Ουκρανία να έχει πάρει τα όπλα και αντίστοιχη περίπτωση τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα και θεωρώ ότι θα επεκταθεί έτσι περαιτέρω αυτή η σύγκρουση. Αυτά είναι τουλάχιστον τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από τις αριστερές πηγές.
Κύριε Αλέξανδρε Τιμού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή και το χρόνο που μου διαθέσατε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και εννοείται θα τα ξαναπούμε. Εγώ πάντα σας καλώ. Όταν έχω απορίες, πάντα σας καλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, το εκτιμώ και εννοείται είναι στη διάθεσή σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.